Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του πολιτισμού τώρα. Συναυλία θα δώσει αυτό το Σάββατο, 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χοροδίας Κέρκυρας Δημόδοκος. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, ο κύριος Σπύρος Παδοβάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Βλάχου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και επίσης χαιρετισμούς στους ακροατές σας που μας παρακολουθούν πάντα τέτοια ώρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική συναυλία, όμορφη συναυλία, να βάλουμε και όλο τον κόσμο και τους συμπολίτες μας αλλά και τους επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί μας αυτό το διάστημα στο κλίμα για να έρθουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Και ελπίζω να έχουμε την ίδια ακριβώς επιτυχία που είχαμε και πέρσι με τα ίδια αυτά έργα στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, που εκεί βέβαια παρακολούθησαν πάρα πολλοί Γιαννιώτες και το φυσικά εμβληματικός ο χώρος αυτός και του Αγίου και της Δωδώνης, αλλά άλλο τόσο και ο δικός μας στην Κέρκυρα μπροστά από τον Άι Γιώργη στο Παλαιό Φρούριο. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και πιστεύουμε να έχουμε και εδώ. Το ίδιο και μεγαλύτερη, είμαι σίγουρη και γι' αυτό. Μεγαλύτερη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε πληροφορίες για τη συναυλία, την οποία διευθύνει ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς. Σωστό. Και είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, συμπράττουμε μαζί με την Δημοτική Χοροδία Δημόδοκος, στην οποία μαέστρος είναι η κυρία Δήμητρα Καλογεροπούλου. Λοιπόν, πάμε να σταθούμε στο πρόγραμμα τώρα της συναυλίας. Το πρόγραμμα είναι δύο μέρη βασικά. Το ένα είναι ένα ποιητικό έργο της λογοτέχνητας Γιαννιώτης Αϊκυρία, Γιώτας Παρθενίου, το οποίο μελοποίησε καθηγητής του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων ο κύριος Λόλης και φυσικά ενορχίστρωσε ο δικός μας ο Άλκης ο Μπαλτάς ο Μαέστρος. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι έργο του Μίκη Θεοδωράκη, το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Εκεί βέβαια συμπράττουν σολίστη Μαργαρίτα Συγγενιώτου, μια πολύ γνωστή μεζοτοπράνο, ο δικός μας Γιώργος Άνθης Βαρύτονος, ο Χρήστος ο Μπογδάνος Αφήγηση και επίσης αυτό το έργο έχει και μπουζούκι. Και έχουμε τον Αστέριο Πούφτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός οργανοπαίκτης βέβαια του μπουζουκιού, αλλά κύρια η δουλειά του είναι ότι είναι κορυφαίος του βιολεντσέλου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Στα έργα αυτά λοιπόν συμμετέχει εννοείται πάντοτε και η Δημοτική Χοροδία με Δημόδοκος και φυσικά την όλη διεύθυνση της ορχήστρας και της φιλαρμονικής την έχει ο Άλκης ο Μπαλτάς. Πολύ ωραία. Πόση περίπου θα είναι η διάρκεια της συναυλίας? Μία και κάτι, δηλαδή θα ξεκινήσουμε, γιατί όπως ξέρετε εμείς ξεκινάμε πάντα στην ώρα μας. Είστε ακριβή στην ώρα σας και είναι 9 ακριβώς. 9 ακριβώς και υπολογίζουμε κατά τις 10 και 4, 10 και 20 εκεί κάπου περίπου. Τώρα, θα πάτε σε μια συναυλία που θα γεμίσει από πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο, όχι όσον αφορά μόνο τον κόσμο ο οποίος θα έρθει να σας απολαύσει, αλλά και πολλοί επισκηνείς, κύριε Παδοβά. Το ελπίζουμε. Καλά, επισκηνείς είναι πάρα πολύ, γιατί αν υπολογίσετε ότι είναι 50-60 η δική μας τη συμφωνικής και γύρω στους 45-50 από τη Δημόδοκο, είναι 100 άτομα στη σκηνή. Ναι, δεν ναι. Είναι μικρός αριθμός. Βεβαίως. Και επίσης δεν σας κρύβω ότι είναι και πολύ καλή η χοροδία αυτή. Πέρσι δηλαδή στο αρχείο θέατρο της Δωδώνης πραγματικά πήγαμε πολύ καλά και οι δύο μαζί. Πολύ καλή. Ήταν μια πολύ ωραία σύμπραξη η οποία φυσικά θα αποτελέσει ακριβώς την ίδια διαδικασία και εδώ. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, να επισημάνουμε ότι η συναυλία είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στον υπαίθριο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν έχουμε βάλει εισιτήριο καθόλου. Είναι ελεύθεροι και φυσικά τους περιμένουμε τους Κροατές μας να έρθουν λίγο πιο πριν, γιατί ακριβώς εμείς 9 ξεκινάμε. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία και με χαρά να σας φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες μαζί και με τον κύριο Μπαλτά να τα πούμε όλα και πολλά περισσότερα ακόμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.